Αυτά θέλουν δεν με. Δεν έχει δίκιο. Εγώ δεν είμαι εναντίον. Εναντίον της, το ξεκαθαρίζω. Γιατί? Είμαι, αυτή είναι η ιδεολογία μου. Είμαι εναντίον. Αλλά δέχομαι ότι πρέπει. Εσύ είσαι πολίτης του κόσμου. Μα τώρα δεν πρόκειται περί ανοιξή θρησκεία. Χριστιανός καθολικός. Έλα. Δεν έχω τέτοια δικαιώματα με σένα. Για θρησκευτικά είστε πιο φανατικοί από εμάς. Όχι, για τα θρησκευτικά. Εσείς είστε πιο φανατικοί από εμάς. Για τα θρησκευτικά λέω. Για τα θρησκευτικά. Τι σχέση έχει ο καθολικισμός. Χριστιανισμός λέμε. Τι θα ακούσουμε σε αυτό το σημείο, τι είπε η αναπληρωτή. Αλλά θες να σου πω, αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί, αλλά με νυφαλιότητα. Άλλο αυτό. Σε ώρα που δεν υπάρχουν αυτά τα οξυμένα θέματα. Το θέμα είναι της διαδικασίας. Το πρώτο πράγμα που πήγε εκεί είπε η κυρία Σύση, να πούμε, είναι περιθρησκευτικό. Για να δούμε πώς δημιουργήθηκε το θέμα αυτό, γιατί μιλάτε για ένα θέμα που ενδεχομένως δεν ξέρει ο κόσμος. Δεν είσαι. Για να δούμε τι είπε η αναπληρώτρια υπουργός. Παρακαλώ. Τι είπε η αναπληρώτρια υπουργός και πώς απάντησε για πρώτη φορά οργισμένος ο αρχιεπίσκοπος. Μας έκανε εντύπωση. Για να ακούσουμε λοιπόν πρώτα την κυρία Αναγνωστοπούλου. Δεν πρέπει να δηλώνει κανείς σε δημόσιο έγγραφο τι είναι ή τι δεν είναι. Πρέπει αυτό να παραμένει, δηλώνει ένας γονιός ότι θα ήθελε το παιδί του να μην κάνει θρησκευτικά, να μην διδάσκεται θρησκευτικά. Κακώς δεν το καταργήσαμε και πρέπει να το καταργήσουμε άμεσα. Δεν μπορεί να δηλώνει ή να μην δηλώνει. Αν είναι ή δεν είναι κάποιος, οτιδήποτε θέλει. Αυτό. Είχαμε την οργή. Δηλαδή, τι μας είπε η κυρία Σύση, ότι εσύ δεν έχεις δικαίωμα να πεις λένε, αν το παιδί λένε, σου θέλεις να διδάσκεται θρησκευτικά. Συγγνώμη, Σία, ναι. Έχει ένα υποτιμητικό χαρακτήρα. Όχι, ίσα-ίσα, έχω είναι προσωπική. Είναι καθηγήτρια πανεπιστημίου, κύριε Παπαδημούλη, το ανάποδο. Πάρ' το ανάποδα. Έχω προσωπική σχέση, γι' αυτό είναι το μικρό όνομα δείχνει φιλική. Καλά κάνετε και το λέτε, διότι το πρώτο που κάνατε παρεξηγείται. Λοιπόν, δηλαδή, εσείς δεν έχετε ως πατέρας δικαίωμα να πείτε αν θέλετε το παιδί σας να διδάσκεται θρησκευτικά ή όχι, αλλά έχει ο ίξ υπουργός παιδείας. Τώρα τυχαίνει και είναι και ο κ. Παπαδημούλης. Μπορεί αύριο να ήμουν εγώ ή ο κ. Παπαδημούλης. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Την αντίδραση του Αρχιεπισκόπου, παρακαλώ. Για να ακούσουμε. Να σοβαρευτούμε και να μην ακούμε τις ανοησίες του ενός και του άλλου. Το Σύνταγμα λοιπόν κανονίζει ποια είναι η πορεία αυτού του κράτους. Και λέει το Σύνταγμα ότι η παιδεία μας πρέπει να είναι εθνική, χριστιανική παιδεία, ελληνοχριστιανική. Μάλιστα, αυτή ήταν, κύριε Παπαδημούλη. Λέω ότι το Σύνταγμα, εκτός από αυτά που ανέφερε ο Αρχιεπίσκοπος, κατοχυρώνει και την ανεξιθρησκεία και προσθέτω ότι σε αυτά τα θέματα, για να βρίσκουμε τις σωστότερες λύσεις, με διάλογο αλλά και με σεβασμό αμοιβαίο των ρόλων που έχει και το κράτος και η Εκκλησία, πρέπει να αποφεύγουμε τους χαρακτηρισμούς και την οξύτητα. Εμένα, επειδή εκτιμώ πολύ τον Αρχιεπίσκοπο, με εξέπληξε δυσάρεστα η επιθετικότητα και η οξύτητα των δηλώσεών του. Περιμένω από τον Υπουργό Παιδείας στη συζήτηση των προγραμματικών δηλώσεων να αναφερθεί στο πώς με διάλογο και πολιτικό και με την Εκκλησία θα αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα. Αυτό που θέλω να πω. Αυτό ίσως ήταν και το λάθος. Αυτό που θέλω να πω αυτή τη στιγμή είναι ότι θέλω να υπερασπιστώ την Σία την Αναγνωστοπούλου, η οποία με παραποίηση αυτού που είπε δέχεται μία επίθεση με στόχο την εξόντωσή της. Και αυτό είναι άδικο και για τον άνθρωπο και για το ρόλο καλά, που έχει. Κάθε κριτική που δεν σημαίνει όχι, εξόντωση για τον όνομα του Θεού. Δεν μιλώ για τη δική σας κριτική, μιλώ για αυτό που θα ήθελα σε αυτό το δεύτερο, σημείο. Επιτρέψτε μια φράση παρακαλώ, ακόμα. Ναι. Το δεύτερο που ήθελα να πω. Φυσικά το νομοσχέδιο για τα κανάλια είναι ανοιχτό σε διαβούλευση και παρατηρήσεις όλων των ενδιαφερομένων και σε πολιτικό διάλογο και σε αντιπροτάσεις. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι επιτέλους και στην Ελλάδα θα γίνει αυτό που ισχύει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Νόμιμη αδειοδότηση, έλεγχος, έσοδα στο δημόσιο από τη χρήση δημοσίων. Μέχρι τώρα είχαμε όμως 25 χρόνια μιας πειρατικής κατάστασης με ευθύνη όσων κυβερνούσαν 25 χρόνια. Να ρωτήσω κάτι και τους δύο. Να μην μείνουμε σε αυτό. Να χαρείτε. Όχι, μείνουμε σε αυτό. Μου χαλάς και το θέμα. Έχω τον άνθρωπο που περιμένει από Θεσσαλονίκη. Εάν υπάρχει μια χώρα στην Ευρώπη που έχει υπουργό θρησκευμάτων. Θέλω να σας αφήσω για λίγο, να αφήσω τον κύριο Κακλαμάνη και τον κύριο Παπαδημούλη. Δεν είναι το πιο συνηθισμένο. Να αφήσω τον κύριο Παπαδημούλη και τον κύριο Κακλαμάνη.